Καλησπέρα σας, μέχρι να αρχίσουμε κάποια πραγματάκια εδώ πέρα. Λίβερο 107,4, All About Harrison Air. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, 7 παρα 10, 7 παρα 4. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα, γιατί υπάρχει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης στις 7, Χρήστο μου, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είμαι τελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Χρήστο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με τον Χρήστο Κιώση. 6.30 τελικά. Εγώ 7 παρα 4, είπα 7 παρα 10. Με τις διαφημίσεις, ρε φίλε. Ναι. Εκεί, 7 παρα 20. Ωραία. 7 παρα 20 θα κλείσουμε. Λοιπόν. Να βάλει τον break ο κύριος Κιώσης και να έρθουν μετά τα παιδιά να κάνουν τις μεταδόσεις τους και ό,τι θέλουν να κάνουν. Έτσι ακριβώς. Πολλά πράγματα αυτά που έχουμε να πούμε και σήμερα. Σε μια μέρα ιστορική για τον. Ιστορική. Για τον Άρη. Ετοίμασες. Ναι, ετοιμάζω τώρα. Τώρα ετοιμάζεις. Ναι. Τώρα είναι 5 και 5. Τώρα 5 και 4. Τώρα είναι 5 και 4. Λοιπόν. Έχουμε Χρήστο. Καθώς αν σήμερα. Μην πει αν σήμερα να βάλουν το ηχητικό κατευθείαν. Α, κοιμήθηκε όρθιο. Εντάξει. Θα παίξει. 67-87-20 πόντους διαφοράς. Έλα ρε καλημερίδη. Σκορ 1. Σκορ που δεν το περίμενε κανείς. Μόνο Άρης μπορεί να τα κάνει αυτά. Μόνο Άρης. Ο φετινός Άρης. Ο απροσδόκητος. Ο απροσδόκητος. Λέγαμε και εμείς λοιπόν πρώτο αγώνα και σε κομπές σε 3. Α, και 3. 69-70 μόνο αυτό. Τελειώνει το παιχνίδι, 18 πόντου διαφορά, 70-88, ο Άρης κατέκτησε τον κύπελο τώρα. Άντε ρε Αριανάρα. Αποθεώνεται από τους λίγους Έλληνες, τους ηρωικούς Έλληνες που ήταν εδώ, τον αντιπρόεδρο. Γιώργος Γαλανός. Ποιος άλλος. Τον Νίκο τον Ματανονάκη, ναι. Τον Νίκο τον Καρούχα, ο Γιώργος Βασιλακόπουλος δικαιώνεται στην Κερκίδα. Ο! Με δείχνει. Με το σήμα ότι βάζει το χέρι στο δικαιώνεται ο Βασιλακόπουλος. Το πρόβλεψε, δικαιώνεται. Τι λέει, ρε πάρε, τι λες. Ρε πάρε. Να εδώ τα πανηγύρια. Ναι. Να ο δύο Βαγγελίδης Βαγγελίδης, ο άνθρωπος που συνέδεσε δύο γενιές. Πήρε τρόπαιο, με το Τωρίνο. Μπαίνει τρόπαιο και σήμερα εδώ ο Ντίνος Αγγελίδης. Ντίνος Αγγελίδης. Τι πανηγύρια, τι συγκίνηση είναι αυτή. Τι απίστευτη χαρά, τι ανίποτη χαρά. Για τους Έλληνες, για όλη την Ελλάδα σήμερα. Έτσι. Τι συγκίνηση. Τι συγκίνηση. Κυρίες και κύριοι, ναι. Να με συγχωρείτε για τη συγκίνηση, αλλά. Κλαις πάρη. Εδώ μέσα στην Προύσα γίνανε σήμερα φοβερά πράγματα. Έτσι. Εκεί που ήταν ο παππούς μας. Είχα την τύχη να παρακολουθήσω αυτόν τον αγώνα, αλλά και όσοι είχαν την θεία τύχη να είναι παρόντες εδώ στην Προύσα, εδώ στο Ατατούρκ που ποθαράει, μπορούν να καταλάβουν πόσο υπερηφάνεια γέννησε η Ελλάδα σήμερα. Πόσο υπερήφανα γίνανε αυτά, παιδιά, να εδώ. Και βέβαια είναι εδώ κοντά μας και ο πρόξενος, ο γενικός πρόξενος, ήρθε από την Κωνσταντινούπολη ο Φώστος Ψιδάς, μαζί με τον Γιάννη Τζίκα τον υποπρόξενο και τον Σοφράκη τον Τραγώτη, τον υπεύθυνο τύπου, πανηγυρίζουν κι αυτοί, μαζί με όλους τους λίγους Έλληνες που ήρθαν εδώ. Ήρθανε και τρεις ηρωικοί πύραυλοι λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι. Οι ηρωικοί πύραυλοι του Σούπερ 3 εδώ να βρεθούν κοντά στην τον Άρη να πανηγυρίσουν και αυτοί οι αντιπρόσωποι. Και βέβαια και το βλέπω ρηχτάκι τώρα από τον αρχηγό τον Τίνο Αγγελίδη που απαθεώνεται. Όλοι καταλάβαμε λοιπόν τι έγινε σαν σήμερα πριν από 22 χρόνια. 7 χρονών ήμουν, Χρήστο Δούτη. Εσύ λίγο πιο μεγάλος φαντάζομαι από μένα. Εντάξει, εσύ να ήσουν 12-13 θα το θυμάσαι λίγο πιο έντονα γιατί είσαι και νέο παιδί. Λοιπόν, τεράστια επιτυχία, μία ακόμα ευρωπαϊκή επιτυχία για τον μπασκετικό Άρη εκείνη τη χρονιά. Με μεγάλο πρωταγωνιστή, αυτόν που θα ακούσουμε να μιλάει λίγο πιο μετά στην εκπομπή, σε ένα ωραίο θέμα που μας ετοίμασε ο Σταμάτης ο Μουρελής. Με τον Άρη σε εκείνο το παιχνίδι να ανατρέπει τη διαφορά των 11 πόντων που είχε χάσει στο Παλέ. Τώρα οι παλιοί που τα ακούνε αυτά και το είχαν ζήσει έντονα, σίγουρα θα έρχονται ξανά οι μνήμες και οι εικόνες και από τα δύο παιχνίδια στο μυαλό του, για να φτάσει τελικά στην μεγάλη ανατροπή και στη νίκη επί της Τόφας με 88-70. Μία ακόμα επιτυχία που ενισχύει το προσωνύμιο του τουρκοφάγου για τον Άρη. Είναι η αλήθεια. Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για να μην με παρεξηγήσετε κάποιοι, Χρήστο. Λοιπόν, με Λευτέρη Σούμπο της προπονητή,
25 πόντους είχε ο Ορτίθ, 15 ο Λιαδέλης, Χριστό μου, Σταυρακόπουλος 5, ο Τζανής. Ο Τζανής Σταυρακόπουλος, βέβαια ρε φίλε. Τον είχαμε αυτόν, έχει περάσει και αυτός από εδώ, Τζανής Σταυρακόπουλος. 12 ο Σιούτης, εντάξει, 6 ο Ντίνος Αγγελίδης, 5 ο Σάκλεφορτ, 20 ο τρελός ο Ιταλός, ο Μάριο Μπόνι. Αυτοί ήταν οι πρωταγωνιστές για τον Άρη σε εκείνη την τεράστια επιτυχία, με απίστευτες εικόνες από την Προύσα, με εξίσου απίστευτες εικόνες στην υποδοχή της αποστολής στο αεροδρόμιο Μακεδονία, που τότε ο κόσμος βρισκόταν, Χρήστο, διόξαμε καλά, στην πίστα του αεροδρομίου για να υποδεχθεί την αποστολή, για να σκαρφαλώνουν κιόλας στη σκάλα του αεροπλάνου για να αγγίξουν έστω και για 1-2 δευτερόλεπτα τον τίτλο που κρατούσε ο Παναγιώτης Λιαδέλης. Όμορφες στιγμές, ο Άρης μιας άλλης εποχής στο μπάσκετ. Δεν ήταν η αυτοκρατορία, είχε τελειώσει η αυτοκρατορία του μπασκετικού Άρη, αλλά δεν είχαν σταματήσει να έρχονται οι τίτλοι για την ομάδα, η οποία τότε έχει πάρει το δεύτερο ευρωπαϊκό της μέσα σε 4 χρόνια. Μπορεί να έχει χαθεί η έγκλη της δεκαετίας του 80, αλλά δεν έχει χαθεί το κομμάτι που αφορούσε τη διεκδίκηση των τίτλων, των υψηλών στόχων, κάτι το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στο μπασκετικό Άρη βλέπουμε ότι εξαφανίζεται. Πάντα θα υπάρχει έγκλη, πάντα θα υπάρχει το όνομα, πάντα θα υπάρχει βαριά ιστορία που θα κουβαλάει αυτή η ομάδα, πάντα θα υπάρχει το γεμάτο παλέ, το ανεξαρτήτου κατάσταση που βρίσκεται ο μπασκετικός Άρης, αλλά δυστυχώς αυτά που πετύχαινε τότε ο Άρης είναι μακρινά αυτή τη στιγμή και χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά προκειμένου να μπει ξανά στον δρόμο που βρέθηκε τότε και να φτάσει στη διεκδίκηση τροπέων εντός των συνόρων και φυσικά τροπέων εκτός των συνόρων. Θα ασχοληθούμε και συνέχεια της εκπομπής με την επέτειο της Προύσας. Εσείς μέχρι τις 6 στέλνετε τα μηνύματά σας FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας, την ερώτησή σας, την τοποθέτησή σας, το σχόλιο σας, τις δικές σας αναμνήσεις από εκείνο το βράδυ της Προύσας και το στέλνετε στο 54526, εκτός αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη, στον οποίο επίσης θα αναφερθούμε. Έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Παναθηναϊκό. Είχαμε τη σημερινή πρωινή προπόνηση στο Κλεάνδης Βικελίδης. Θα αναφέρουμε και θα σχολιάσουμε τις πρώτες σκέψεις, τις πρώτες δοκιμές του Σάβα Παντελίδη όσον αφορά την εντεκάδα που θα παρατάξει στο ΟΑΚΑ, στο κυκλισμένο των θερών ΟΑΚΑ. Μια εντεκάδα που αναμένεται να έχει αλλαγές και όχι μία-δύο κατά πάσα πιθανότητα, αλλά παραπάνω από τον 53χρονο τεχνικό, ο οποίος έχει να διαχειριστεί βέβαια και αυτή την εβδομάδα συγκεκριμένα προβλήματα, δυστυχώς, τα οποία δεν τον αφήνουν σε ησυχία. Έχει καιρό να δει ο Παντελίδης μία προετοιμασία για ένα μάτς χωρίς απουσίες. Είδε βέβαια σήμερα τον Μπάσα να μπαίνει ξανά σε κανονικούς ρυθμούς μετά από αυτό το θέμα που είχε στον Αστράγαλο. Ο Τόνος όμως έμεινε πάλι εκτός προγράμματος, έκανε ατομικό και νομίζω ότι τίθεται και νοκάουτ για την αναμέτρηση με τους πράσινους το ερχόμενο Σάββατο στο ΆΚΑ. Αυτή την εβδομάδα υπάρχει ενδιαφέρον και για την ομάδα K15, η οποία αύριο παίζει στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Super League για το αντίστοιχο πρωτάθλημα στην Λαμία, κόντρα στον Παναθηναϊκό. Πάει για τον τίτλο η τέταρτη τάξη ομάδα του Άρη. Τέταρτη. Η πρώτη, η K19, η K17, η K15. Σωστά. Υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις που μπορείτε να διαβάσετε όλα about Άρης, οι οποίες γίνανε επίσημη στο σελίδα της ΠΑΕ από τον υπεύθυνο των Ακαδημιών, τον κύριο Αλεξιάδη, τον προπονητή της ομάδας και τους δύο αρχηγούς της. Θα είναι σημαντικό και είναι σημαντικό ότι ο Άρης φτάνει σε ένα Final Four ακόμα και σε αυτές τις ηλικίες με την επιστροφή του στην πρώτη κατηγορία, γιατί συνήθως αυτά τα παιδιά χρειάζονται και ένα χρόνο προσαρμογής, είναι μια καινούργια εμπειρία για αυτά. Οι περισσότεροι δεν είχαν αγωνιστεί στη Super League έστω και σε επίπεδο τμήματων υποδομής και η K15 είναι η έξαση χαρητηρίων γιατί κάλεσε μια διαφορά 12 βαθμών να την Ξάνθη στις τελευταίες αγωνιστικές προκειμένου να πάρει τη δεύτερη θέση του ομίλου της και να είναι αυτή η οποία θα περάσει στο Final Four. Δεν είναι το φαβορί, είναι το outsider, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα παλέψει κιόλας για να περάσει στο τελικό και εφόσον τα καταφέρει για την κατάκτηση του τίτλου για τις ηλικίες κάτω των 15. Κατά αντίστοιχο γενικά και η K17, που έριξε μια ωραία εφτάρα στη Λαμία το περασμένο Σαββατοκύριακο και θέλει άλλες δύο νίκες για να πάει στο Final Four. Ακούγεται.
του δικού, εκδέρνει το, το γραφείο. Του δικού της πρωταθλήματος. Πάντως, να πούμε δύο πραγματάκια για τις ακαδημίες. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει, κακά τα ψέματα, το χρήμα και η οργάνωση που υπάρχει σε άλλες ακαδημίες και στην πόλη μας και αλλού, γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά από τους ανθρώπους που βρίσκονται στα τμήματα και αυτό αποτυπώνεται με τις επιτυχίες που υπάρχουν. Βέβαια, το κύριο συστατικό δεν είναι το να έχεις μια πετυχημένη παρουσία, όσο το να καταφέρεις να βγάλεις κάποια παιδιά που θα στελεχώσουν αύριο μεθαύριο την πρώτη ομάδα. Έτσι, αυτός είναι ο κύριος στόχος. Πολλές φορές εμείς παρασυρώμαστε από την βαθμολογική θέση που υπάρχει, αλλά προφανώς όταν πας καλά βαθμολογικά σημαίνει ότι έχεις και καλούς ποδοσφαιριστές. Έτσι. Αλλά να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να τους πούμε παράλληλα και ένα μπράβο για τη φετινή τους πορεία, τα παιδιά της ΚΑΠΑ 15. Αντίστοιχη πορεία έχει κάνει και η ΚΑΠΑ 14, η οποία μάλιστα φιλοδόρησε και με 3 τέρματα προ λίγο ημερών τον συμπολίτη. Γενικότερα και η ΚΑΠΑ 17 πρόσφατα κέρδισε τον ΠΑΟΚ και αναφέρομαι στον ΠΑΟΚ γιατί είναι η ομάδα με την οποία συγκρούεσαι στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στις κατηγορίες και στις ηλικίες αυτές που είπα λίγο πριν. Όπως στην ΚΑΠΑ 19 υπάρχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά υπέρ του συμπολίτη την δεδομένη χρονική στιγμή με όλα αυτά τα χρήματα που έχουν επενδυθεί εκεί και μιλάμε τώρα για budget για τις ακαδημίες του συμπολίτη 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μπάτζετ τέτοιο δεν έχουν στη Super League οι ομάδες. Τώρα το πόσο χρήσιμα ή όχι είναι όλα αυτά τα χρήματα σε αυτές τις ηλικίες είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Όπως μια πολύ μεγάλη κουβέντα είναι και οι υποδομές μιας ομάδας και αντιλαμβανόμαστε φυσικά ότι στον Άρη έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα το τελευταίο χρόνο. Είδα και πρόσφατα την ανάρτηση του κ. Πατσαρτζίδη ότι θα υπάρξει κατά κάποιο τρόπο μια τουρνέ σε κάποια γήπεδα μεγάλα με στόχο και ιδέες αλλά και τεχνογνωσία να πάρθει αναφορικά με τα γήπεδα που υπάρχουν στο εξωτερικό για την αναμόρφωση του Κλεάνης Βικελίδης. Με αποσυντονίζει το γεγονός ότι χάρη εντίζεσαι στο κινητό σου. Μηνύματα σχετικά με τις ακαδημίες έρχονται. Τα μηνύματα αυτά σχετικά με τις ακαδημίες του Ήρωνα που στο έστειλε έχει να κάνει με τις φατσούλες αυτές που στέλνετε για μεταξύ σας. Κοιτάς το κινητό μου. Είναι ακριβώς δίπλα μου. Είναι ακριβώς δίπλα μου το κινητό σου. Δηλαδή, πώς να μην το δω. Επίσης, αλλάζεις μηνύματα και χαμογελάς. Χαμογελάω με αυτά που μου στέλνει. Δηλαδή, υιοθετείς την ηρωνία απέναντι στις ακαδημίες του Άρεος. Ναι, δεν ηρωνεύεται τις ακαδημίες σου, συνάδελφος. Α, και συνάδελφος είναι κιόλας. Δεν ηρωνεύεται τις ακαδημίες. Είναι και συνάδελφος. Αφού όλοι μας ακούνε. Είναι γνωστό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία αποτυπώνεις ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν ότι πέρα από το γήπεδο το οποίο θα πάρθουν κάποιες ιδέες κτλ. Ναι. Θα πρέπει, αναγνωρίζοντας από τη μία τα πολλά πράγματα που έχουν γίνει και στο Βικελίδης και στο Ορίσιο σε σχέση με το χάλι που υπήρχε πριν, θέλω όσοι μπορείτε να μπείτε στην σελίδα του Ατρόμητου. Είναι μια ομάδα η οποία έχει 833 εισιτήρια μέσο όρο. Βέβαια παίρνει και 2 εκατομμύρια τηλεοπτικά όσα παίρνει και ο Άρης. Είναι μια γειτονιά της Αθήνας, εκεί στο Περιστέρι, μεγάλη γειτονιά βέβαια, το Περιστέρι. Αλλά δεν πάβει να είναι ο Ατρομητάκος, και δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω με την έννοια μπροστά στην ιστορία και τον Άρη, αντιλαμβάνεστε ότι, okay, παρά την προσπάθειά του, τη φιλότιμη, την τίμια που κάνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά τίμια με το συγκεκριμένο μεγαλομέτωχο που έχουν, ο Ατρόμητος έχει κάνει ένα εκπληκτικό αθλητικό κέντρο. Και έχουν ένα βίντεο 12 λεπτών με πρωταγωνιστή τον Ούμπιντες, ο οποίος είναι τι κάνει ένας αθλητής από το πρωί που πηγαίνει. Πάει, έχει ειδικές εγκαταστάσεις πρωινό, μεσημεριανό, όλα αυτά γιατί γυμναστήρια, ποδήλατα το ένα τ' άλλο, πισίνες για την αποθεραπεία του. Έχουν κάνει ένα υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο. Και είμαστε ο Άρης. Και φυσικά έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Και πρέπει να το αναγνωρίσουμε στη διοίκηση Καρυπίδη ότι μάλιστα κάνει πράγματα σε ένα σημείο που δεν τις ανήκουν τα εκεί στο Ορίσιο οι εγκαταστάσεις. Και τις έχει μεταμορφώσει ολοκληρωτικά. Αλλά όταν ομάδες όπως ο Ατρόμητος, όχι ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ που έχουν τόσα πολλά χρήματα, έχουν βρει τον τρόπο να δημιουργούν αυτές τις εγκαταστάσεις και να παρέχουν απίστευτα πράγματα στους ποδοσφαιριστές τους, τότε θα πρέπει κάποια στιγμή και ο Άρης να θυσιάσει, κατά την άποψή μου, μία μεταγραφή
και εδώ είναι η ευθύνη και η δική μας και του κόσμου. Εγώ θα προτιμούσα να μην δώσει το 1,5 εκατομμύριο στον Γκαρσία και στον κάθε Γκαρσία, μάλλον για τον Γκαρσία, όχι στον Γκαρσία, και να επενδύσει σε αυτό. Είδα όμως την ίδια στιγμή, και το είδε και ο Καρυπίδης αυτό, ότι το καλοκαίρι σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση το Γενάρη, σε καμία των περιπτώσεων δεν εκτιμήθηκε το γεγονός ότι δόθηκαν 500 χιλιάρικα να γίνει το Βικελίδη στο Χόρτο κτλ. Και όσα λεφτά δόθηκαν, δεν ξέρω 200-300 πόσα δόθηκαν, δεν ξέρω ακριβώς, για το Ρήσιο. Δεν υπήρξε καμία απολύτως εκτίμηση ούτε από τον κόσμο του Άρη, ούτε από τον οποιοδήποτε άλλο αναφορικά με το συγκεκριμένο γεγονός. Όλοι στέκονταν στο αν η μπάλα χτύπησε το δοκάρι και μπήκε μέσα. Όταν λοιπόν οι παράγοντες βλέπουν ότι για τον οποιαδήποτε οπαδό μετράει περισσότερο το αν θα φέρει τον Λάρσον, που και αυτό πρέπει να υπάρξει, και κάποια στιγμή η απέτηση που θα έχουμε από τον Άρη και τον ιδιοκτήτη του Άρη θα είναι να γίνονται και τα δύο, αλλά να είμαστε και λίγο λογικοί. Όταν λοιπόν βλέπει ότι καμία μα καμία αναγνώριση δεν υπάρχει πάνω στο κομμάτι αυτό, είναι φυσιολογικό και αυτός να κοιτάει στο έτσι εσείς, έτσι εμείς, να φέρνει παίκτες. Εγώ όμως λέω ότι ακούσαμε και τον προπονητή φέτος και γενικότερα πολλές φορές μιλάμε για συνθήκες. Και επαναλαμβάνω, έχει βελτιωθεί ο Άρης απίστευτα και αυτό το πιστώνεται η διοίκηση Καρυπίδη με τα χρήματα που έβαλε από την τσέπη της. Θα πρέπει, κατά την άποψή μου, κάποια στιγμή να αποκτήσουμε άπαντες την ωριμότητα, να αντιληφθούμε ότι κάποια τέτοια έργα ζωής σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να γίνουν στον Άρη και θα μείνουν παρακαταθεί για 10 και 20 και 30 χρόνια. Εγώ δεν σας το κρύβω, είδα αυτό το βιντεάκι του Ατρομήτου, είδα που τρώνει οι παίκτες του Ατρομήτου, τι κάνουν, τι που παρόμοια κατάσταση έχει γίνει βέβαια και στο Ρήσιο, έτσι, σε μικρότερη έκταση βέβαια, αλλά έχει γίνει. Να. Και μάλιστα τρώνε, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, από ένα καλό φίλο, το Zaikos Catering, ο οποίος ήταν και χορηγός του All About Ars για ένα διάστημα, αλλά ήταν και χορηγός στις σουίτες της ΠΑΕ τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή έδινε το φαγητό εκεί πέρα, και τρώνε καθημερινά οι ποδοσφαιριστές, εφόσον το επιθυμούν εκεί, στο Ρήσιο. Να. Υπάρχει δηλαδή υποδομή, έχει γίνει και σε εμάς αυτό το κομμάτι. Απλά ο Ατρόμητος το έχει πάει ένα βήμα παραπάνω με τις πισίνες, τις, πώς λένε αυτές, τις θεραπείες με το νερό κτλ. Τα γυμναστήρια πιο εξελιγμένα και στον Άρη έχουν γίνει τέτοια πράγματα. Απλά όταν έχεις αυτή τη διαφορά μεγέθους, θες και το κάτι παραπάνω. Θες και το κάτι παραπάνω. Εγώ λοιπόν προτιμώ 100-200 χιλιάρικα να μην πάνε σε μια μεταγραφή, να γίνει μια λιγότερη. Αλλά να το εκτιμήσετε και να το εκτιμήσουμε αυτή τη φορά. Γιατί επαναλαμβάνω, ο ιδιοκτήτης το καλοκαίρι άκουγε να τον βρίζουνε, ενώ έδωσε μια 500 για το γήπεδο. Και επειδή στο παιχνίδι με τη Λάρισα δεν ήταν έτοιμο ακόμα, υπήρξε ειρωνία, υπήρξε χλεβασμός, υπήρξαν σχόλια ότι τα έφαγε τα λεφτά. Και τώρα βλέπετε τι γηπεδάρα έχει ο Άρης όσον αφορά το χλωοτάπητα. Νομίζω ότι είναι, αν όχι ο κορυφαίος μαζί με του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, από τα καλύτερα γήπεδα όσον αφορά τον αγωνιστικό χώρο. Με το παραμικρό πρόβλημα. Χρειάστηκαν όμως πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα στο κομμάτι αυτό. Για να έχεις τον καλύτερο δυνατό χλωοτάπητα. Θα πρέπει να είμαστε όλοι λίγο πιο εγκρατείς λοιπόν σε κάποια τέτοια σχόλια και να αντιλαμβανόμαστε και την τεράστια σημασία. Όπως σημασία για μένα μεγάλη έχει να γίνουν και τα γήπεδα στο Ρήσιο. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το ύφος την κουβέντα μας. Ο επαγγελματίας να είναι μέσα και ο εραστέχνης έξω, ρε φίλε. Να λέει το σποτάκι μαζί του ο Νίκος Παπαδόπουλος και αυτός να λείπει συνέχεια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πες ρε φίλε, πες. Πού θα βρω το δίκιο μου, πες μου λίγο. Πες. Δες. Είναι δυνατόν. Πού το έχεις δει αυτό εσύ, ρε. Να είμαι εγώ μέσα και εσύ απ' έξω. Έτσι είναι, φίλε. Τι είσαι, φίρμα. Όχι, εσύ είσαι φίρμα. Τότε γιατί. Γι' αυτό αφήνω εσένα μέσα. Η φίρμα πρέπει να φανεί λίγες στιγμές.
Το έπος του Τουρκοφάγου. Πολύ ωραίο τίτλο. Εσύ το σκέφτηκες. Πρωτότυπος. Πρώτη φορά μπαίνει. Τουρκοφάγος. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά ποτέ. Ποιος παίκτης του Άρη λεγόταν έτσι. Πρώτοι εμείς. Πρώτοι εδώ. Κάνε μια ερώτηση, την απαντήσεις. Ποια, δεν σε άκουσα. Ποιος παίκτης του Άρη λεγόταν. Έτσι. Έτσι. Ποιος. FM κενό. Αποστολή στο 54526. Και για ένα ακόμα λόγο, μαζί με το ονοματεπώνυμό σας, για τρία εισιτήρια του αγώνα Άρης Προμηθέας. FM και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526, 6,5 ώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Έχετε 40 λεπτάκια, άρα πολλές πιθανότητες να κερδίσετε εσείς τα εισιτηριάκια. Και ποιος παίκτης λεγόταν έτσι, είχε παρατσούκλι, δηλαδή, το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Άντε να δω. Μην μου στέλνετε μηνύματα κούτρα στο κινητό μου, γιατί δεν θα σας αρχίσω. Στην SMS χέρα. Τι? Στην SMS χέρα, λέω. Στην SMS χέρα, βέβαια. Να τα στείλουν. Κανονικότατα. Βέβαια. Λοιπόν, κάτσε να δω. Βαθύλακος BC. Ωραία, παίζουμε το βράδυ. Μια πες. Μια χαρά. Τι? Τι έχει το ρεπορτάζ? Του ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ? Του ποδοσφαίρου. Του ποδοσφαίρου το ρεπορτάζ έχει ότι ο Άρης πάει το Σάββατο στο αφιλόξενο ΟΑΚΑ. Αφιλόξενο γιατί ήταν και άδειο. Και την τελευταία φορά που συνέβη αυτό, άδειο και ο ΆΚΑ, φάγαμε 4. Γιατί ήμασταν ασόβαροι. Υπό άλλες συνθήκες βέβαια εκείνο το παιχνίδι, άλλες συνθήκες τώρα. Έχεις κερδίσει σε κεκλεισμένο το θυρόν ο ΆΚΑ. Έχω κερδίσει σε κεκλεισμένο το θυρόν ο ΆΚΑ. Ναι. Το 0-1 με τον Μπελέμ, κεκλεισμένο δεν ήταν. Ήταν, όχι. Με κόσμο κανονικότατα ήταν. Άρα μάλλον είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο. Πέρε θα βγάλει τη σέντρα από τα αριστερά. Να σημαίνει 0-1 ο Άρης. Σε μάτς που έπρεπε να χάσω 4-0. Είναι αυτό. Έχει κάνει 30 τελικές ο Παναθηναϊκός, έχω κάνει 2 και έχω κερδίσει. Για να λέμε την πραγματικότητα, έτσι. Λοιπόν, ποιος ήταν προπονητής του Άρη? Ο Ερνάντε. Μπράβο. Μπράβο, Νίκο. Αυτή την εποχή και έπειτα, θυμάσαι ή πιο πριν? Και πιο πριν θυμάμαι. Πιο πριν πότε? Με τι, με Όγιος? Η ίδια εποχή. Και πιο πριν θυμάμαι. Πιο πριν με ποιον, με Ντούσκο? Πιο μετά τον Ντούσκο. Πιο μετά ήταν ο Ντούσκο. 7-8. Αυτό που λέω εγώ πότε ήταν? 6-7. Τον επόμενο χρόνο ήρθε. Ναι. Α, έφυγε ο Κίκεν. Μετά τον Ολίβα. Ήρθε ο Ολίβα μία αγωνιστική. Με τον Πανιόνιο. Ο Λάμπρος τον καθάρισε την πρώτη αγωνιστική. 0-0 με Πανιόνιο. Ναι. Τον είχε έτοιμο βασικά. Και μετά ήρθε ο Ντούσκο. Έχεις δίκιο. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αγωνιστικά. Ο Λάρσον θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο παιχνίδι. Ο Άρης έχει μια πολύ σημαντική επιστροφή, αυτή του Βέλεθ. Θα επιστρέψει και στην ενδεκάδα. Είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει μια αλλαγή στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Βαλεριάνο να παίρνει τη θέση του Κορχούτ. Πιθανό όμως, όχι δεδομένο το συγκεκριμένο. Είναι δεδομένο ότι Ματίγια και Σιώπης θα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Από τα δεξιά θα παίξει ο Τζανακάκης. Το σενάριο της εισόδου του Κορχούτ στην ενδεκάδα θα συνδυαστεί μόνο αν ο Βαλεριάνος πάει από την άλλη πλευρά. Γενικότερα βλέπω ο Βαλεριάνος να παίζει το Σάββατο. Mm-hmm. Ο Λάρσον από τη μία πλευρά, ο Ματέο από την άλλη πλευρά, ο Μαρτίνες ή ο Τόνσο, με τον Μαρτίνες αυτή τη στιγμή να έχει το πλεονέκτημα στη θέση του δεκαριού, και ο Ντιγκινή στην κορυφή της επίθεσης για τον Άρη. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο. Δεν νομίζω να παίξει ο Τόνς. Ναι, είπαμε με τον Μαρτίνες να έχει το πλεονέκτημα. Νομίζω ότι μετά το και το σημερινό έχει τεθεί νοκάουτ. Τι έκανε σήμερα? Ατομικό. Πάλι έκανε ατομικό σήμερα. Ναι. Άρα Μαρτίνες θα δούμε μάλλον. Υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο. Το σενάριο αυτό θα είναι να παίξει ο Φετ Φατζίδης στο βασικό σχήμα. Να παίξει όπως με τον Ολυμπιακό δηλαδή. Αλλά να υπάρχει ο Ντιγκινή στην 11, γιατί με τον Ολυμπιακό ήταν τιμωρημένο. Να υπάρχει ο Ντιγκινή στην 11 στην κορυφή και να είναι ο Φετφατζίδης πίσω του. Το οποίο όμως δεν συγκεντρώνει τις περισσότερες των πιθανότητων. Αυτό είναι το ρεπορτάζ το οποίο έχω κάνει μιλώντας λίγο πριν με δύο συναδέλφους οι οποίοι ασχολούνται με το αγωνιστικό ρεπορτάζ. Καλά τα είπα. Ωραία. Να με πάρετε στο site να γράφω. Πάρα πολύ. Έχετε να προσθέσετε κάτι πάνω στο αγωνιστικό ρεπορτάζ? Δεν έχω κάτι. Μας είπατε για ατομικό Τόνσο. Τίποτα άλλο είχε? Δεν έχω κάτι. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ. Έχει κάτι άλλο. Επέστρεψε και ο Μπάσας προπονήσεις.
Δεν θες να πληρωθείς κιόλας αυτό το μήνα. 100%. Πώς 100%. Το ρεπορτάζ το επαγώ. Δεν πρέπει να λάβω τουλάχιστον το 70% των αποδοχών σου. Προετοιμάζεις. Τι, τις μειώσεις. Ψαλίδι. Να προετοιμάζεις. Εγγύηση υπάρχει. Όλα μπαουτάρες λίμπερο είναι εγγύηση, να ξέρεις. Κανονικότατα. Λοιπόν. Και με ένσημα, έτσι. Όχι με μαύρα, όπως κάνουν κάτι άλλοι φίλοι μου. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, νομίζω ότι το παιχνίδι είναι και ένα παιχνίδι νοοτροπίας αυτό. Ένα παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές του Άρη και ο Σάββας ο Παντελίδης να μην δείξουν το αγωνιστικό πρόσωπο που έδειξαν στο Καραϊσκάκης, ας πούμε, την αφέλεια αυτή. Δεν υπάρχει πάλι δικαιολογία πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Να έχουμε αφέλειες και οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει ο Άρης να εκμεταλλευτεί τις πολλές αδυναμίες που έχει ο Παναθηναϊκός και στην επιστροφή του στην άμυνα και στα κενά που αφήνει και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στις θυμένες φάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα από τα οποία ο Άρης μπορεί να ωφεληθεί το Σάββατο και να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Στην χειρότερη όμως των περιπτώσεων, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο Άρης είναι να μην χάσει. Γιατί είτε κερδίσει, είτε φέρει ισοπαλία, θα εξακολουθεί να καθορίζει ο ίδιος την τύχη του για την τέταρτη θέση. Αν ιτηθεί, πλέον δεν θα καθορίζει ο ίδιος την τέταρτη θέση ή, αν θέλετε, θα την καθορίζει, αλλά θα είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να κερδίσει τον Ατρόμητο με 2-3 γκολ διαφορά και παράλληλα να μπει σε μια διαδικασία για τον goal average με τον Ατρόμητο να έχει τον Απόλλωνα αυτή την αγωνιστική και τον Όφη την τελευταία αγωνιστική, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι πιο εύκολο να πετύχει πολλά περισσότερα τέρματα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι 37-26, 36-26, είναι μαζί δηλαδή οι ομάδες, έτσι. Αν μπορεί κάποιος να κυνηγήσει πιο εύκολα τον goal average, αυτή τη στιγμή είναι ο Ατρόμητος. Άρα, και επίσης θα έχεις και το άλλο, ότι σε περίπτωση νίκης επί του Παναθηναϊκού θα έχεις και ένα μαξιλαράκι για το Αγρίνιο. Αν πάει να πάρεις ένα χί και να τελειώνεις δηλαδή. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχει διαμορφωθεί έτσι αυτή τη στιγμή η κατάσταση και θα πρέπει ο Άρης να τελειώσει με την τέταρτη θέση, να πάρει την τέταρτη θέση, ώστε να μην ασχολείται τι κάνει ο Αστέρας Τρίπολης και η Λαμία, γιατί κακά τα ψέματα, όσο και αν οπαδικά το αρνούμαστε, παρόλα αυτά το μυαλό μας είναι και λίγο εκεί και δεν θέλουμε να μπούμε σε μια διαδικασία διλημάτων αν ο πάω και αν ο ένας και αν ο άλλος. Έτσι. Αυτό το οποίο μπορεί πλέον να κάνει ο Άρης με βάση την βαθμολογική του θέση και το πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί, γιατί υπάρχει ένα παιχνίδι του Άρης Ατρόμητος, είναι να καθορίζει ο ίδιος την τύχη του και να πάει να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης, ώστε να γίνει το απόλυτο φαβορί πλέον για την τέταρτη θέση, που βέβαια το ακλόνητο θα γίνει εφόσον κερδίσει τον Ατρόμητο στο Κλεάνθης Βικελίδης σε πόσο 10 μέρες είναι την άλλη Κυριακή είναι το μάτς αυτό. Μάλιστα, την άλλη Κυριακή. Προβλήματα, όπως είπαμε, δεν υπάρχουν τιμωρημένων ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε στο όριο, θυμάσαι. Καρτών. Ο Δελιζής είναι, νομίζω. Ο Δελιζής. Σίγουρα. Αλλά δεν το βλέπω να παίζει κιόλας το Σάββατο. Βασικός εννοείς. Ναι. Στο όριο των Καρτών, νομίζω. Ο Σιώπης, μήπως είναι ο Σιώπης. Ο Δελιζής. Ή ο Μπάσα. Ναι. Και ο Μπάσα είναι. Ναι. Ωραία, δύο που δεν είναι θεωρητικά βασικοί. Ο Μπάς, ο οποίος αντιλαμβάνεστε ότι έκανε ένα μεγάλο καλό και ένα μεγάλο κακό στον Άρη. Το μεγάλο κακό που έκανε ήταν ότι ο Άρης έχασε 2 βαθμούς από την ανοησία του στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Το μεγάλο καλό είναι ότι διατήρησε στο σχήμα του Άρη και στο βασικό σχήμα του Άρη το Ματίγια. Γιατί αν έπαιζε ο Μπάσα, ο πρώτος επιλαχών για να βγει από την ενδεκάδα ήταν ο Ματίγια. Έτσι. Παρ' όλα αυτά πέτυχε σε ένα παιχνίδι στο οποίο παίζαν μαζί να αποβληθεί, να μείνει ο Ματίγια, γιατί έλειπε ο Σιώπης, θυμίζω, εκείνο το μάτς, ήταν τιμωρημένος, και φτάσαμε στο σημείο το οποίο φτάσαμε, ο Ματίγια πραγματικά να κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις και να δίνει βαθμούς στην ομάδα με τα φάουλ του. Και όταν λέω με τα φάουλ του, δεν εννοώ μόνο με τα φάουλ τα οποία πήγαν απευθείας γκολ, αλλά και τα φάουλ τα οποία βρήκαν κεφάλι, πόδι, χέρι, ό,τι βρήκανε για να καταλήξουν στα δίχτυα με τις μαγικές πραγματικά αυτές εκτελέσεις του Ισπανού
αμυντικού χαφ, του Τσάβη των φτωχών. Έτσι τον είχαν βαφτίσει κάποια στιγμή τον Ματίγια στην Ισπανία. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Ωραία. Ο Μπάσα. Τι έκανε. Όπως έστρος θα κοιμηθεί. Ο Μπάσα έχει διαιτές συμβόλαιο. Ναι. Μάλιστα. Η Ίγκλωσταν δεν θέλει και αμυντικό χαφ. Νομίζω το καλοκαίρι ο Άρης πρέπει να βρει έναν τρόπο λίγο να αποδεσμευτεί από τον συγκεκριμένο. Μάλιστα. Θα δούμε. Είναι και πολλά τα λεφτά του. Πόσα είναι τα λεφτά, δηλαδή, ρε φίλε, και είναι πολλά. Πόσα κάνει, 180 δεν είναι. Αυτά δεν είναι πολλά λεφτά. 180-190. Τα 300 είναι πολλά. Τα 300 είναι πολλά. Τα 180 είναι λογικά για έναν αμυντικό χαφ στο επίπεδο που παίζει πλέον ο Άρης, στο επίπεδο της Super League και με δεδομένο του χρόνου περιμένουμε και αυξημένα έσοδα για την ομάδα. Υπάρχει η Ευρώπη, θα υπάρχει σίγουρα και μια διαφορετική χορηγία στη φανέλα. Ήδη υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Πόσο περνάει ο καιρός και γίνεται καλύτερη η ομάδα, αυξάνονται κιόλας. Αυτό είναι καλό, αυτό είναι θετικό. Γενικότερα περιμένουμε μια πολύ καλύτερη χρονιά, εφόσον βέβαια και η φετινή ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, που είναι η κατάκτηση της τέταρτης θέσης στον πίνακα της βαθμολογίας, γιατί δεν νομίζω ότι μπορείς να κυνηγήσεις την τρίτη θέση. Είναι 7 βαθμοί συν έναν της ισοβαθμίας 8 με την ΑΕΚ. Οπότε εντάξει, δεν νομίζω τώρα ότι η ΑΕΚ σε 4 παιχνίδια κάνει 3 ήττες. Νομίζω ότι. Και έχει και εύκολο πρόγραμμα. Δεν είναι ότι έχει δύσκολα παιχνίδια μπροστά της. Βατό είναι, άρα. Ναι, μία ήττα και δύο ισοπαλίες πάλι τους χάνει. Όχι, 7 είναι αυτή. 2, 4, 7. Άρα θέλει δύο ήττες και μία ισοπαλία. Έτσι πάει στους 8. Ναι. Λοιπόν, λίγο χλωμό το βλέπω. Οπότε ο στόχος είναι η τέταρτη θέση που είναι αρκετά βατό. Και το πρόγραμμα και γενικότερα οι συνθήκες για τον Άρη, ώστε να το καταφέρει και να το πετύχει. Αφού περάσει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, νομίζω θα έχει ξεκαθαρίσει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Χωρίς να σημαίνει ότι θα έχει τελειώσει το όλο θέμα, αλλά νομίζω ότι την άλλη Κυριακή το βράδυ θα ξέρουμε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα στον πίνακα της βαθμολογίας. Αυτά σε σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχουν ακόμα και μέρες για να δει 5 πράγματα ο Παντελίδης. Ο Λάρσον δεν έχει κανένα θέμα. Μία ακόμα μέρα το έμεινε στην ουσία. Δεν με τη μέρα, Τετάρτη. Παρασκευή, ομάδα φεύγει για την Αθήνα. Πέμπτη, Παρασκευή πρωί, δεν κάνει προπόνηση. Πιο χαλαρή. Πιο χαλαρή. Άρα αύριο στην ουσία. Αύριο δηλαδή δοκιμάζει. Την πρώτη τελευταία μέρα συνήθως όχι τόσο πολύ. Άρα σήμερα δοκίμασε. Σήμερα δοκίμασε, ναι. Δοκίμασε κάτι διαφορετικό από αυτά που περιγράψαμε λίγο πριν. Όχι. Ωραία. Όχι. Αυτά δοκίμασε. Μπράβο. Και έβαλε το Βαλεριάνο με τον Τζανακάκη να κάνουν πολλές σέντρες. Το Βαλεριάνο με τον Τζανακάκη. Ναι. Πάρα πολλές σέντρες. Μάθανε. Καλά, από μια προπόνηση δεν μαθαίνει. Δεν τους βάζει να βάρεσουν και βολές. Όχι. Α, αυτό μπερδεύομαι. Αυτό είναι σε άλλο άθλημα. Λοιπόν. Αλήθεια δεν τους βάζουνε. Δηλαδή όντως αυτό που πρέπει να κάνουν είναι αυτό. Να εξασχεθούν λίγο πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο καθένας όπου έχει αδυναμία. Στον μπάσκετ δεν κάνουν βολές. Κάνουν. Ο άλλος βαράει βολές και λέει φύγει κακό από πάνω με το χέρι που τεινάζει το χέρι δεξιά. Εντάξει, δεν το έχουν όλοι. Τι να κάνω. Όμως και οι άλλοι που δεν το τεινάζουν το χέρι, τεινάζουν την μπασκέτα από τις βολές που βαράνε. Τέλος πάντων. Μάλιστα, ωραία. Άρα μέσες άκρες αυτές είναι οι καταστάσεις. Άρα ο Τόνσο λες, αν μπει, ενδεχομένως να μπει ως αλλαγή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα είναι στην αποστολή κιόλας. Γιατί έχει χάσει 3 προπονήσεις αυτή την εβδομάδα. Και είναι άλλες 2. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα πρέπει ένας παίχτης να κλείνει. Καλά, και με τον Λάρσον το λέγαμε αυτό και δεν έγινε. Είναι άλλοι αθλητές όμως. Άλλο ένας. Σωστό. Και άλλο. Σωστό. Και με τον Τόνσο υπάρχει και ο φόβος του παίχτη και κάπου στο μυαλό του Παντελίδης έχει και το ενδεχόμενο να τον προφυλάξει. Άρα δεν είναι σίγουρη η παρουσία του στην αποστολή. Δεν λέω ότι δεν θα είναι. Αλλά για βασικός πλέον δύσκολο να είναι. Και νομίζω ότι και ο Μαρτίνες αξίζει μια ευκαιρία στο αρχικό σχήμα πάλι. Ναι, γιατί ήταν και πολύ καλός. Ήταν πολύ καλός και τα πηγαίνει καλά. Είναι η αλήθεια στα τελευταία μάτς. Εκτός αν, όπως λες και εσύ, που υπάρχει το άλλο σενάριο, να βάλει το Φετφατζίδη εκεί, όπως τον χρησιμοποίησε στον Ολυμπιακό, με το πλεονέκτημα ότι θα έχει ένα πιο ευέλικτο ποδοσφαιριστικό τάντου. Δηλαδή, ίσως να του πηγαίνει και περισσότερο. Και το λέω μόνο για ένα λόγο αυτό. Γιατί ο Μαρτίνες, όποτε έχει ξεκινήσει βασικός, δεν πήγε καλά. Ενώ όποτε έχει ξεκινήσει, έχει έρθει από τον πάγκο, πάει είναι αρκετά καλά. Ίσως να το σκέφτηκε αυτό. Εκτός αν κρατήσει το Φετφατζίδη, θα τον περάσει αλλαγή στη θέση του Μαρτίνες. Γιατί ο Μαρτίνες, αν ξεκινήσει, θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα γίνει αλλαγή. Δύσκολα να βγάλει. Έχεις επιλογές και τον Τόνσο λογικά ένα 20 λεπτό, 30 λεπτό μπορεί να τον έχει στη διάθεση, ανάλογα και το πώς λειτουργεί ο ίδιος. Τέλος πάντων,
Επιλογές υπάρχουν για την ομάδα και ο Γιούνιας υπάρχει πάντα. Αν χρειαστείς κάτι διαφορετικό μέσα στην περιοχή, φαντάζομαι ότι αν μείνεις πίσω στο σκόρ ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, τότε ίσως να τον χρησιμοποιήσεις. Τέλος πάντων, γενικότερα η ομάδα έχει τις επιλογές εκείνες, ο προπονητής έχει τις επιλογές εκείνες που μπορεί να του επιτρέψουν ακόμα και όταν κάποιος παίκτης δεν πηγαίνει καλά, είναι σε μια κακή μέρα ή οτιδήποτε άλλο, να κάνει τις αλλαγές του. Πάμε στο break, επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής εκτάκτως σήμερα. Θα ανοίξουμε και γραμμές. Τρία εισιτηριάκια. Και τρία εισιτήρια για Άρης Προμηθέας Σάββατο 4 παρατέταρτο στο Παλέ. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 54526. Δεύτερη ώρα της εκπομπής All About Άρης On Air, στον Λίπερου 107,4. Τι έφαγες χθες το βράδυ? Χρήστον Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος. Αυτό έφαγες? Πίσω τα μικρόφωνα. Ναι. Τι είναι αυτό? Εδώ δίπλα σε ένα μαγαζί που έχουμε. Με τα χωνάκια εδώ. Ναι. Το κεφτεδάκι. Ναι. Και πήγες εκεί. Έτυχε. Και έφαγες κεφτεδάκι. Πήρα, ναι. Έτυχε να ήμουν εκεί πέρα. Κοντά. Έτσι ως κοντά μας είναι. Ωραίο. Τρία εισιτήρια για το Άρης Προμηθέας Σάββατο 4 παρατέταρτο FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526. Ο φίλος ο 353 λέει: παιδιά, καλησπέρα. Επειδή με τον Τόνο έχει ξεφύγει λίγο δικαιολογημένο, ήταν τα καλύτερα να είναι απόλυτα 100% έτοιμο για την προετοιμασία που ξεκινάει τον Ιούνιο λόγω Ευρώπη. Ποιο βάζει το χέρι του στη φωτιά, δεν θα ξαναεποτροπιάσει το τραύμα. Εδώ θα τον ξεπεράσει, μάλλον θε να πει, ο Γκάμα σε ετοιμότητα. Καρύμ, βγάλε τα διαρκεία. Δεν έχει άδικο. Σε ποιο από τα δύο? Στο θα τον ξεπεράσει ο Γκάμα σε λίγο. Εντάξει, ο Γκάμα είναι μια άλλη διαδικασία. Θέλει χρόνο πολύ. Ίσως να χρειαστεί παραπάνω και από τους 6 μήνες που λέμε. Ναι. Γιατί πάντα μετά από τέτοιες εγχειρήσεις και τέτοια, τέτοιο μεγάλο διάστημα που θεραπείας, θέλει λίγο-λίγο να μπαίνει. Δεν θέλει βιασύνη. Γιατί αν μαζέψει μετά υγρό και πας για καμιά αρθροσκόπηση, θα φας άλλον 1,5 μήνα εκτός. Είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Γιατρός υπάρχει και πολύ καλός η δουλειά του μάλιστα. Αυτός ξέρει και αυτός θα καθοδηγήσει τον Πορτογάλο όσον αφορά την νέα σεζόν. Ανοιχτές και οι γραμμές 2-3-10-287-888 μέχρι και τις 6.30 που θα πάμε παρέα σήμερα εκτάκτως. Άρα τον κύριο Κόλκα να μας δώσει δεκάδες. Πάρε πρώτα το Σταύρο, ναι, γιατί έχουμε και το παιχνίδι και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές. Άρα κάντε υπομονή ένα-δύο λεπτάκια ακόμα. Είπαμε για την εντεκάδα. Είπαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Παντελίδης, είπαμε για τις αλλαγές που θα γίνουν στο αρχικό σχήμα και θα είναι αρκετές νομίζω συγκριτικά με αυτές που κάνει ο Παντελίδης στα παιχνίδια. Θα είναι δηλαδή πάνω από 2-3-4 αλλαγές. Είναι πιθανό να υπάρξουν από τον προπονητή του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό. Μια ευκαιρία για τον Άρη να ξεπεράσει και λίγο το σύνδρομο της Αθήνας που έχει φέτος. Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις που έχει κατέβει με 4 γύρι στην πλάτη, με εξαίρεση. Τι γίνεται, ρε φίλε? Πολλά μηνύματα. Όχι, κάνει μια αναβάθμιση και. Α, αναβάθμιση, μάλιστα. Mm. Τι έχει ενδεκάδευτη? Όπου του Λουτσέσκου κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Mm. Φλερτάρει πάρα πολύ με την Κέλλα. Μάλιστα. Και με τον Πανιόνιο έγινε το ίδιο πράγμα. Και σε άλλες περιπτώσεις έγινε το ίδιο πράγμα. Δεν είχε πάρει το πρωτάθλημα τότε. Τώρα έχει πάρει το πρωτάθλημα. Το είχε πάρει και τότε το πρωτάθλημα. Δεν το είχε πάρει. Πάω, το είχε πάρει από την αρχή το πρωτάθλημα. Άλλο αυτό. Αυτό είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Ένα τεταρτάκι ακόμα έχετε για τα εισιτηριάκια. Να ανοίξουμε τώρα γραμμές για ένα 20 λεπτό. Μέχρι παρά 25. Να το πάμε μέχρι παρά 25. Μέχρι και μισή. Παρά 25. Τι ρε φίλε. Μετά με τι θα κάνεις όμως? Εγώ. Θα ξαναμπεί στο 7 παρα 10 που δεν θα έχει έρθει ο Τρέγιας να ξανακάνει σύνδεση. Θα έχει έρθει. Γι' αυτό επαγγελματία σου λέει παρά 25. Είναι επαγγελματία σου. Διάλειμμα παρά 20. 10 λεπτά να πει σουξουμούξου μπάσκετ με σταμάτη μουρελί. Mm. Και μετά να κάνει την κατάσταση. Γι' αυτό το λέω. Άκου τον έμπειρο. Μια και τον μπάσκετ έχει τόσο πολλά πράγματα να πει αυτέ τι μέρε. Δεν έχει σημασία αυτό. Πρέπει να πει το ρεπορτάζ. Δεν βάλαμε το. Ναι. Το. Το. Το ηχητικό. Ποιο ηχητικό? Αλλά δεν έχει μετάφραση. Να την κάνει εσύ. Δύσκολα. Το βάλουμε αύριο. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Το Ζιζάνιο ήταν ο κύριος Σορτίφ. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. 25 βονταλάκια. Έβαζε. Με ένα τρίποντο.
Ο κύριος Σάκλεφορτ 5 πόντους με 10 rebound με ένα τρίποντο. Τα είπαμε στην πρώτη ώρα, Θανάση μου. Ναι, να τα θυμηθούν οι παλιοί. Ναι. Και ένα ωραίο περιστατικό μετά από την όμορφη στιγμή που είχα ζήσει στο Τωρίνο, γιατί εκεί ήμουνα. Ο γιος μου ήταν 8 μηνών, κοιμόταν στο παιδικό δωμάτιο και εγώ στην κρεβατοκάμαρα με μια μικρή τηλεόραση. Και στο καλάθι φάουλ του Λιαδέλη έχουν πέσει κάτι ντουβάρια από τις μπουνιές, ξυπνάει το μωρό και φυσικά μετά στο μπαλκόνι της γειτονιάς της όμορφης Νεάπολης ο κόσμος χαιρότανε τη νίκη της ελληνικής ομάδος επί της τουρκικής ομάδος με 18 πόντους διαφορά στην έδρα του αντιπάλου, σε σκληρή έδρα, όχι σε ελβετική και ολλανδική. Οι τουρκικές και ελληνικές έδρες είναι οι πιο σκληρές στην Ευρώπη. Οι άλλες είναι ψιλογιαλατζή. Μία μέρα που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Τσίριζε το μωρό, τσίριζαμε όλοι στα μπαλκόνια. Για αυτούς που είναι κάποιες ηλικίες και το θυμούνται και αισθάνονται υπερήφανα και δακρύζουν. Στιγμές που χάρισε το τμήμα αυτό του συλλόγου που σήμερα βρίσκεται πολύ χαμηλά και δεν το αξίζει, αλλά και που πάντα κάποιοι θα σκέφτονται τα τελευταία χρόνια και θα λένε πως είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας άνθρωπος να βοηθήσει αυτό το τμήμα που την πρώτη χρονιά του Λάσκαρη έκανε 8 sold out και σε 3 μέρες κέρδισε 2 φορές τον Παναθηναϊκό και το πήγε το μάτς στο 3-2. Είναι από αυτά που πολλές φορές, αν θα σκεφτείς και λίγο διαφορετικά, θα πεις ότι ίσως το σύστημα δεν πρέπει να αφήνει κάποιους να γίνει αυτός ο σύλλογος, αυτό το τμήμα ξανά δυνατός. Γιατί αυτή η ομάδα σε αυτό το άθλημα μπορεί να το ζωντανέψει ξανά. Όλοι οι άλλοι που προσπαθούν από εκεί κάτω από την Αθήνα και σφάζονται έτσι όπως σφάζονται αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν και φαίνεται διαχρονικά. Αυτή η ομάδα στην πρώτη χρονιά του Λάσκαρη, που ήταν όλα τα πράγματα διαφορετικά, μπορείτε να θυμηθείτε τι γινόταν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στα ελληνικά παιχνίδια. Θα το θυμόμαστε βέβαια για καιρό. Από ό,τι φαίνεται θα αργήσει να έρθει ο επόμενος τίτλος σε αυτό το τμήμα. Έχουμε την υπομονή και το περιμένουμε. Καλό βράδυ, γεια σας. Να είστε καλά. Έχουμε άλλον. Ωραία. Επαναλαμβάνω, 3 εισιτηριάκια για το Άρης Προμηθέας Πατρών, Σάββατο 4/4 στο Παλέ, FM και όνομα τεπώνυμο στο 54526. Ήδη ο φίλος ο Γιάννης έχει μπει στην κλήρωση. Που θα δώστε κάνουμε. Το έστειλε πρώτος, δώστε το. Εσύ Γιάννη το παίρνεις, άρα δίνουμε άλλα δύο, να ξέρετε. Επειδή έστειλες πρώτος, το παίρνεις και έδειξε ενδιαφέρον για τον μπασκετικό Άρη. Αλλά δύο εισιτήρια λοιπόν, 7 παρά θα κάνουμε την κλήρωση. Παραμένει ανοιχτό και το τηλεφωνικό μας κέντρο, 2-3-10-2-87-8-8-8. Λιμένα τα έχουμε όλα τα θέματά μας. Οπότε δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα για τους φίλους του Άρη. Πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι. Όταν δεν ανησυχούν για το παραμικρό. Μια χαρά είμαστε, μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Απ' τη μία είναι καλό αυτό. Από την άλλη, με εκνευρίζει μερικές φορές το να υπάρχει τόση τέτοια ησυχία. Για τον φίλο τον Γιάννη που αναφέρεται σε αυτό που σχολιάζαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής και το αθλητικό κέντρο κτλ. Και λέει ότι η δικαιολογία υπάρχει, ότι το Ρήσιο δεν ανήκει στον Άρη. Okay, η δικαιολογία αυτή υπάρχει. Αλλά την ίδια στιγμή θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει όλα αυτά τα ζητήματα να είναι αυτά από τα οποία θα ξεκινάει ο σύλλογος. Και ευτυχώς η τωρινή διοίκηση ξεκίνησε την φετινή της παρουσία στη Super League φτιάχνοντας τις εγκαταστάσεις στο Ρήσιο και φτιάχνοντας και το κλειάν της Βικελίδης. Γιατί όπως μου είπε σήμερα και ένας φίλος λίγο πριν, αν δεν ήταν αυτό το γήπεδο, κανένας Ματίγια δεν θα πετύχαινε τα γκολ τα οποία πέτυχε.
Και κανένας Ρόζ δεν θα έστελνε την μπάλα στα δίχτυα με το σουτ που έστειλε και πήγε κανονικά η μπάλα στη γωνία, γιατί θα βρίσκε κανένα βουναλάκι και θα πήγαινε στα περιστέρια η μπάλα. Και όταν έχεις μια ομάδα ποιοτική, όταν έχεις μια ομάδα τη οποία στηρίζεται στο καλό ποδόσφαιρο, mm-hmm. είναι φυσιολογικό να θέλεις να έχεις και καλό αγωνιστικό χώρο. Και όχι κάτι χωράφια σαν αυτό της Λάρισας. Έτσι. Στο οποίο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλο. Γιατί και στον Άρη θα μπορούσε να γίνει, κάλλιστα αυτό. Τώρα για το μπάσκετ και το παλέ που λέει ένας φίλος, εγώ θα πω ότι θεωρώ ότι εγγύηση για το όλο θέμα του παλέ και εφόσον δεν θέλει η τωρινή κυβέρνηση να κοροϊδέψει το σύλλογο, είναι ο σύλλογος. Δηλαδή τι εννοώ με αυτό. Εγώ θα θεωρήσω ότι υπάρχει μια καλή συμφωνία για τον Άρη εφόσον με το πει ο Ερασιτέχνης Άρης. Εφόσον ο Ερασιτέχνης Άρης διασφαλίσει τα συμφέροντά του, εφόσον ο Ερασιτέχνης Άρης είναι αυτός ο οποίος θα έχει, όπως επιβάλλεται άλλωστε εκ του νόμου, την όποια σχέση με την σύμβαση που θα υπογραφεί και εφόσον διασφαλιστεί στο έπακρο ότι ο Άρης δεν θα φορτωθεί έξοδα, αλλά θα λειτουργήσει έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει το Nick Gallis Hall. Και θα πρέπει, κατά την άποψή μου, το παραχωρητήριο στον Άρη να έχει όρους αντίστοιχους, ανάλογους, να μην πω ίδιους, με αυτούς που έχει το άλλο κρατικό γήπεδο της πόλης και έχει παραχωρηθεί εξ ολοκλήρου στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και μπορεί να κάνει και τις συναυλίες του και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει νομικό πλαίσιο για να συμβεί αυτό. Υπάρχει δυνατότητα με συγκεκριμένα ποσά να λειτουργήσει τον Nick Gallis Hall από τον μοναδικό σύλλογο που μπορεί να το λειτουργεί αυτή τη στιγμή και λέγεται Άρης. Υπάρχει φυσικά η συνδρομή που πρέπει να υπάρξει από την ΚΑΕ Άρης και το μερίδιο που της αναλογεί ως της ομάδας που θα τρέχει το θέμα της ζωντανής λειτουργίας του Nick Gallis Hall, γιατί διαφορετικά αν δεν υπάρχει Άρης, με τις συναυλίες του Βοσκόπουλου θα τη βγάλετε, που είναι και εξαιρετικός ο Τόλης, αλλά δεν γίνεται να λειτουργεί ένα τέτοιο στάδιο μόνο με τις συναυλίες. Χωρίς τον Άρη, καταρχήν δεν θα υπήρχε, όχι ως κτίριο, φυσικά και θα υπάρχει και υπήρχε και πριν. Δεν θα υπήρχε σε αυτή τη διάσταση των Nick Gallis Hall και φυσικά δεν θα φτάνατε να συγκεντρώνετε εκεί πέρα 534 ομοσπονδίες, γραφεία και ό,τι άλλο έχετε στο υπόγειο, το οποίο θα πρέπει στην συνέχεια να λειτουργεί υπό τον Άρη ή αν θέλετε με ενίκιο προς τον Άρη. Αν θέλετε να αποκαταστήσετε εν μέρη πάλι, γιατί η αδικία που έχει υποστεί ο σύλλογος πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι τεράστια, αν θέλετε όμως να αποκαταστήσετε εν μέρη την αδικία και δυστυχώς οι όποιες κυβερνήσεις θυμάστε τις αδικίες όταν έρχονται εκλογές, αλλά έστω και έτσι θα πρέπει εν μέρη να γίνει αυτό, ο Άρης να έχει πλέον ως δικό του τον Nick Gallis Hall και σταδιακά το επόμενο βήμα με κυβέρνηση Τσαλτίδη να πάρει και τη νομή και τη χρήση, όχι μόνο τη χρήση του Nick Gallis Hall και τη νομή, γιατί εκεί είναι τα λεφτά. Άρη, ένα μήνυμα που παράλληλα θέλω να στείλω και προς τον Ερασιτέχνη και προς την ΚΑΕ, αλλά και γενικότερα όλους τους υποψηφίους, είτε είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, είναι ότι να αφήσουν απ' έξω μικροπολιτικές στο συγκεκριμένο ζήτημα και να κοιτάξουν πώς θα πάρει τα περισσότερα ο σύλλογος. Όχι να κοιτάξουν πώς θα ευνοηθούν οι μεν πολιτικά και οι άλλοι ατομικά. Διασφάλιση για τον σύλλογο μπορεί να υπάρξει μόνο μέσω συλλόγου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο σύλλογος θα υπογράψει, γιατί μόνο ο σύλλογος μπορεί να το πάρει, άσχετα αν δεν έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Υπάρχουν οι τρόποι και είναι πάρα πολλοί για να λειτουργήσει το θέμα εφόσον τον θέλει η πολιτεία. Αν δεν το θέλει, θα βρει μία πρόφαση και δεν θα το προχωρήσει. Κοιτάξτε όμως ότι είναι να κάνετε, το κάνετε σύντομα.
Αυτό ως σχόλιο σε σχέση με τον Νίγκ Αλισκόλ με αφορμή και την τοποθέτηση του φίλου. Και νομίζω ότι απάντησα εξ ολοκλήρου στο συγκεκριμένο ζήτημα. Α, και κάτι που αφορά την ΚΑΕ και τον ερασιτέχνη. Βρείτε μια συνεννόηση και σταματήστε να λέτε μια ο ένας, μια ο άλλος ότι εσείς κάνατε την πρώτη επαφή. Πολιτική είναι. Εγώ με τον Γκιώση να πάμε αυτή την περίοδο, θα καθίσουν και θα μας ακούσουν και αν εκπροσωπούμε τον Άρη θα κάνουν και 7 κολοτούμπες. Γιατί ξέρουν τι πρεσβεύει ο Άρης. Άρα δεν είστε εσείς ως πρόσωπα, όπως και αν λέγεστε, είτε από την ΚΑΕ είτε από τον ερασιτέχνη. Είναι ότι πάτε και λέτε καλησπέρα σας, πρόεδρος, γενικός γραμματέας, δικηγόρος, φούφουτος του Άρη. Γιατί αν δεν ήσταν του Άρη, δεν θα άνοιγε την πόρτα ο Βασιλιάδης, ούτε θα έβγαινε μαζί σας φωτογραφία η Νοτοπούλου. Του Άρη. Γι' αυτό αφήστε τα, τους εγωισμούς, τα παιχνιδάκια και εγώ το κανόνισα, όχι εγώ είπα, όχι εγώ έκανα. Γιατί ο Άρης σας φτιάχνει όλους. Και εμάς. Και εγώ έχω αποκτήσει 5 γνωστούς παραπάνω και 5 πόρτες έχουν ανοίξει. Γιατί, α, ωραία, πόρτα του Άρη. Σε πολύ μικρότερη κλίμακα βέβαια. Σε σχέση με έναν παράγοντα. Πρόεδρο, αντιπρόεδρο ή οτιδήποτε άλλο. Του Άρη. Γιατί με την ίδια λογική. Ας πάει και ο Φίλιππος να πάρει το παλέ. Εκεί δεν έπαιζε ο Φίλιππος κάποτε. Εσείς όλοι λέτε Άρης και σας ανοίγουν οι πόρτες. Πάμε σε ένα φίλο πριν πάμε στο break. Χαίρετε. Γεια σου Χρυσαφέ. Χαίρετε. Έχεις δίκιο παλικάρι μου και το θέμα είναι ότι εσύ αναγνωρίζεις αυτό το πράγμα, το λες και στον αέρα. Και θα πρέπει όλοι να βάλουμε το μυαλό, το κεφάλι, την καρδιά μας, να προβλέψουμε το μέλλον, να δούμε τι μέλλον θέλουμε για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές του Άρη. Και ανάλογα να πλάσουμε τις προτάσεις για τα γήπεδα, για το μπάσκετ, να πούμε τι Άρη θέλουμε επιτέλους. Δεν το κάναμε ποτέ. Ούτε ναι. Και όταν τα πέσαμε στη Γάμα το κάναμε. Και αυτό παίζει να μας χιώνει και μέχρι τώρα. Εντάξει, πολλές φορές η καθημερινότητα διαμορφώνει και τον τρόπο λειτουργίας μας. Η ενότητα μεγαλώνει τη δύναμη. Εγώ αυτό ξέρω. Φυσικά, βέβαια, φυσικά. Μα αυτό, δεν, μα αυτό δεν είπα τώρα. Αυτό δεν είπα τώρα. Έτσι, μπράβο. Με κοινή στρατηγική. Δεν έχουν στο θέμα αυτό κοινή στρατηγική. Έχουν κοινή στρατηγική αν υπάρχει κοινό όφελος και κοινός μπαμπάς στον ΑΣ. Αν κάποιος υπάρχει στο ΑΣ πάνω στο κεφαλίο ως προάσπιση των συμφερόντων, τα πραγματικά συμφέροντα του Άρη. Αυτή τη στιγμή ο ΑΣ. Από τη σκέπη του και ο ΑΣ έχει μια διοίκηση η οποία τρέχει την ομάδα με τα χρέη στο κεφάλι της επειδή μπορεί να τα έχει συγκεκριμένη διοίκηση. Αν τα πάρει άλλος άνθρωπος τα χρέη στο κεφάλι του. Ποια τα 30 εκατομμύρια που είναι. Τα 30 εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχει ένας θεός που θα πει: εγώ τα παιδιά τα θέλω και θέλω να κάνω κάτι για τον Άρη. Γίνεται, κατά, καταρχήν, επειδή δεν είναι χρέη, κανονικά είναι τα πρόστιμα αυτά από τα τιμολόγια. Έτσι. Να είμαστε... Δεν έχει σημασία. Εμείς το ονομάζουμε χρέη γιατί είμαστε μαζί με τη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχει σημασία. Έχει απόλυτο δίκιο το γιατί ξέρω, κάποια το αυτά τα χρέη δεν τα πλήρωσαν, τις προσαυξήσεις κτλ. Το ερώτημα αλλού. Πες ότι τα χρέη δεν είναι το θέμα και το ποσό. Και θέλω ότι υπάρχει κάποιο ο οποίο θέλει να τρέξει πραγματικά το μαγαζί. Το οικοδόμημα του Άρη να συζητήσει μεταξύ με τους Αριανούς σοβαρά, να το βάλει στις στέρεες βάσεις και το πρόγραμμα αυτό να τρέχει για πολλά χρόνια. Όταν και, να μην είναι μια δουλειά, και να μην είναι μια δουλειά η οποία θα χαλάει επειδή θα υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα μέσα στον Άρη. Όταν έρθει λοιπόν αυτός φέρτον εδώ να τον αποθεώσω. Ρώτα το διπλανός του Παπαδόπουλος, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι, καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου. Παπαδόπουλο ποιον έχεις φίλε, έχεις επενδυτή. Ναι. Τι είναι. Σωστά. Τι σωστά. Τίποτα. Φαίνεται επενδυτή. Ναι. Θυμόμαστε όρθιοι κι όσοι. Ο Παπαδόπουλος με τον Γιώργο φέρουν επενδυτή. Και σωστά εδώ μου θυμίζει ο φίλος ο Αλανιάρης από τη μακρινή αλλά τόσο κοντινή Αθήνα μέσω του διαδικτύου. Το All About Άρης έγραψε πρώτο. Ο Αλανιάρης έγραψε πρώτος. Βρες αυτό το θέμα. Ποιο. Του Αλανιάρη το blog που γράφει για το Παλέ πριν από αρκετό χρονικό διάστημα. Βεβαίως. Να το βρεις φίλε. Να το βρω. Λοιπόν, θα πάμε στο break τώρα. Ναι.
Όταν επιστρέψουμε, ο Νίκος θα κάνει και την κληροσούλα για τους άλλους δύο φίλους που θα πάρουν εισιτηριάκι για, για τον Προμηθέα. Κάνα δεκαλεπτάκι ακόμα θα έχουμε Άρη και μετά θα φύγουμε, θα πάμε σπίτια μας εμείς στην Τούμπα το ραδιόφωνο, γιατί υπάρχει μετάδοση του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρυπόλεως. Η μέρα κυπέλου είναι η σημερινή και αργότερα νομίζω παίζει και η ΑΕΚ. Δεν παίζει η ΑΕΚ σήμερα με τη Λαμία. Οπότε θα έχουμε μια εικόνα από τα πρώτα παιχνίδια των ημιτελικών του κυπέλου Ελλάδος. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο για την ολοκλήρωση εκπομπής. Εδώ είμαστε για κανένα δεκάλεπτο. Θα πάμε ακόμα στο Λίμπερο 107,4 All About Aris On Air. Θα κάνουμε σε λίγο και την κλήρωση. Σε κανένα δεκαλεπτάκι. Σε 9-10 λεπτά. Γι' αυτό όσοι θέλετε να πάτε το Σάββατο στο Παλέ Κούτρα, στέλνετε το όνομα τεπώνυμό σας στο 54526, αφού πρώτα γράψετε FM και αφήσετε κενό. Ο φίλος ο Γιάννης που έχει στείλει 6 και 18 και 27 το έχει πάρει ήδη το εισιτήριό του. Περιμένουμε και εσάς τους τελευταίους. Επιθυμίζω να κλείσουμε λίγο νωρίτερα λόγω του αγώνα του ΠΑΟΚ στις 7 η ώρα. Είπαμε και το αγωνιστικό για τις πρώτες δοκιμές σήμερα του Παντελίδη, για τις αλλαγές που σκέφτεται να κάνει στην εντεκάδα, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, για τον Τόνος όπου για εντεκάδα δεν είναι σίγουρα. Θα δούμε αν θα τον πάρει Παντελίδη στην αποστολή. Αν και με δεδομένο ότι μείναν δύο προπονήσεις, δεν το θεωρώ απίθανο, αλλά το θεωρώ δύσκολο να συμπεριληφθεί ο Αργεντινός σε 18 που θα ταξιδέψει την Παρασκευή στην Αθήνα για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Διαβάζουμε για την αναδιάρθρωση εντωμεταξύ ότι η ΕΠΟ πρότεινε την εφαρμογή της από την επόμενη σεζόν και τη διατήρηση 16 ομάδων στην κατηγορία. Τη μεθεπόμενη σεζόν αναδιάρθρωση, την επόμενη σεζόν να παραμείνουν 16 ομάδες. Αυτή είναι η πρόταση της ΕΠΟ. Καταλαβαίνετε τώρα τι παιχνίδι παίζεται για να σωθούν συγκεκριμένες ομάδες ή να πάρουν ακόμα μία ευκαιρία ώστε να παραμείνουν αγωνιστικά του χρόνου στην Super League. Και αυτό το οποίο λέει η ΕΠΟ προς το Βασιλιάδη είναι να υποβιβαστούν δύο, δηλαδή ο Απόλλων Σμύρνης και ο προτελευταίος, και να ανέβουν απευθείας δύο, δηλαδή ο Βόλος που δεν χάνει την άνοδο και ο δεύτερος της Β' Εθνικής, για τον οποίο το τοπίο δεν είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει ο Απόλλων Λάρισας που είναι στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Έλα. Είπαμε ποια είναι η πρόταση της ΕΠΟ. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι την Πέμπτη θα υπάρξει νέα συνάντηση των δύο πλευρών. Δηλαδή, Super League ΕΠΟ με Γιώργο Βασιλιάδη. Για να δούμε τι μέλη γενέστε. Με την αναδιάρθρωση. Τώρα, πώς γίνεται όλοι να συμφωνούν ότι θα ισχύσει από την επόμενη σεζόν και ξαφνικά τώρα προς το τέλος να ζητούν την παράτασή της. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, περιμένετε ένα χρόνο ακόμα και μετά. Εντάξει, τώρα, χαζοί δεν είμαστε. Όλοι αντιλαμβανόμαστε το λόγο για τον οποίο γίνεται ξαφνικά αυτό. Δεν χρειάζεται να τον αναφέρουμε. Απλά σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανό, ανάλογα και με τις αποφάσεις του Υφυπουργού, αν θα μείνει ή όχι, να ακυρωθούν και οι συμφωνίες που έχουν γίνει στο τηλεοπτικό με τις 7 ομάδες. Υπάρχει όμως ένα πλεονέκτημα το οποίο έχει ο Άρης σε σχέση με πέρυσι. Αν γίνει τελικά αυτό. Το ότι τη φετινή σεζόν έχει καταφέρει να βελτιωπεί, να βελτιώσει, καλά το ξεκίνησα, το brand name του. Μια ομάδα που έχει κάνει, τις τελευταίες που έχει κάνει στην ΕΡΤ. Μια ομάδα που είναι τρίτη αυτή τη στιγμή σε στήρια Super League. Και μια ομάδα που είναι θέμα συζήτηση σχεδόν κάθε εβδομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο για καλό λόγο. Ειδικά με την πορεία του στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Είναι μια ομάδα που μπορεί να πετύσει πολλά περισσότερα την επόμενη σεζόν, αν κληθεί να διαπραγματευτεί το τηλεοπτικό του συμβόλαιο. Και όχι μόνο το τηλεοπτικό συμβόλαιο, και άλλα κομμάτια που αφορούν την εισρωή χρημάτων στα ταμεία της ΠΑΕ, κυρίως σε χορηγικό επίπεδο. Γιατί 4 χρόνια, κακά τα ψέματα, το brand name της ομάδας τσαλακώθηκε αρκετά.
αλλά την φετινή σεζόν έχει στρώσει σημαντικά, θα λέγαμε, και με την συμμετοχή της στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά ο Άρης θα αρχίσει να επανέρχεται στα γνωστά του δεδομένα όσον αφορά το brand name το οποίο έχει και το οποίο είχε πριν τη δύσκολη εξαετία, γιατί είναι 4 μακριά την πρώτη κατηγορία και 2 τα 2 τελευταία Super League που ήταν αρκετά δύσκολα για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Γιάννης Βλάχος, Δημήτρης Παπαγιάννης και Κώστας Αργυρόπουλος κερδίζουν τα εισιτήρια για το Παλέ το Σάββατο 4 παρατέταρτο. Γιάννης Βλάχος, Δημήτρης Παπαγιάννης, Κώστας Αργυρόπουλος. Θα ενημερωθείτε τη Μαριλίζ για τον τρόπο που θα πάρετε τα εισιτήριά σας για το παιχνίδι με τον Προμηθέα Πατρών Σάββατο 4 παρατέταρτο. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 5. Καλή συνέχεια.